Εντάξει, βέβαια, η χωροταξία έχει τη σημειολογία της. Ναι. Ιστορικά καταγεγραμμένη. Από εκεί βγαίνουν και όροι. Ιστορικά καταγεγραμμένη. Από αυτήν την άποψη θα μπορούσε να τηρηθεί. Άλλο υπάρχει το προηγούμενο της Χρυσής Αυγής, που οι Σπαρτιάτες αποτελούν συνέχεια τους. Που ήταν άκρα δεξιά. Πολύ δεξιά. Έτσι. Άρα λοιπόν θα μπορεί να γίνει μια τέτοια διαρρύθμιση του χώρου για να υπάρχει αυτό ακριβώς η συνέχεια ιστορική. Γιατί καλό είναι να την ιστορία να την θυμόμαστε. Βγάζουμε σημαντικά συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, και διαβάσει και τη λέει ο Διονύσης Τεμπονέρας, τη λέει ο κύριος Σπύρτης. Εγώ ήθελα ανάγνωση του ΚΚΕ, όχι στα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα τεκτενόμενα στην κοινωνία. Γιατί, για παράδειγμα, στις εκλογές, στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες, όπως εκεί που εκλέγεται ο Γιάννης Λομπέρδος, για παράδειγμα, στη Δυτική Αθήνα ή στη Δυτική Αττική ή στη Β' Πειραιά, που παραδοσιακά το ΚΚΕ τα πάει καλά και η Νέα Δημοκρατία όχι τόσο καλά, σάρωσε εκλογικά η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά. Ναι, με ποσοστά χαμηλότερα από το πανελλαδικό τη ποσοστό. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν σημαίνει ότι η στήριξη και λαϊκών στρωμάτων στη Νέα Δημοκρατία ότι σημαίνει και αποδοχή της πολιτικής της. Είναι περισσότερο επιλογή της λογικής του μικρότερου κακού που εξουσθήθηκαν αυτά τα στρώματα ακριβώς από τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Επί της ουσίας δηλαδή ότι είχαμε ένα κοινό πρόγραμμα και των τριών αυτών κομμάτων που ακριβώς αυτή η διαδικασία διευκόλυνε μετακίνησης από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προς άλλα κόμματα και ιδιαίτερα και προς τη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς έχουμε εδώ πέρα το εξής ζήτημα, ότι δεν είναι απλά και μόνο ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι αντιλαϊκή, βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τι έχουμε, έχουμε και τη λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό καλλιέργησε στον κόσμο όλα τα προηγούμενα χρόνια, άρα δηλαδή της μυρολατρίας και της ιτοπάθειας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν διαμορφώθηκε αυτό το πολιτικό σκηνικό. Εμείς λέμε το εξής, ότι βέβαια σήμερα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει μια ρευστότητα, υπάρχουν διεργασίες και ζυμώσεις. Όμως αυτές οι διεργασίες και οι ζυμώσεις δεν αμφισβητούν τις βασικές επιλογές, που είναι η υποστήριξη των πολιτικών επιλογών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, των πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στη λοικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν δεν πρέπει αυτές οι διεργασίες να εξαπατήσουν και να εγκλωβίσουν λαϊκά στρώματα επιστρέφοντας στο παρελθόν. Εμείς λέμε αυτό που πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά είναι η λογική της αμφισβήτησης. Το ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που αυτό προβάλλει επί της ουσίας το ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, γιατί η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος σε αυτές τις συνοικίες είναι το μικρότερο κακό, και όχι αυτό που είπε και ο κύριος Σπύρτης, επειδή εκεί υπήρχαν και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης πήρανε μια ανάσα οι άνθρωποι. Μιλάτε για τη λαϊκή πολιτική όταν κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ότι τα επιδόματα που έδωσε ήταν πολύ λαϊκή πολιτική. Δηλαδή, σαν να πρέπει να απολογηθεί είτε για το ένα είτε για το άλλο. Και τα επιδόματα και όλες οι υπόλοιπες προσπάθειες και αυτά που πρόκειται να φέρει το επόμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία είναι επί της ουσίας μια πολιτική που προσπαθεί να εξαπατήσει, να αεροποιήσει την κατάσταση. Το λέμε αυτό γιατί βέβαια με τα επιδόματα δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στη συνεχή υποβάθμιση τη θέση τη λαϊκή οικογένεια, όπως επίσης και οι όποιες μικροπροσπάθειες κάνει τώρα είναι επί της ουσίας το τυράκι στη φάκα που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να συγκαλύψει ότι η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής θα συνεχιστεί. Αυτό καταγράφουν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, η σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία που προβάλλει το πιο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως οι εμπλοκές στις επικίνδυνους στοιχοδιοκτησμούς των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Πριν έχουμε όλα αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία, κύριε Καθανασόπουλο, στο άλλο άκρο μέχρι το 2009 ξοδεύαμε με 20 δις το χρόνο παραπάνω από εσά. Ναι, μόνο που δεν τα ξοδεύαν για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Ξοδευόσατε το συντριπτικό ποσοστό αυτών των χρημάτων για την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου. Και σήμερα αυτό γίνεται. Άρα λοιπόν η δημοσιονομική πειθαρχία και οι αντοχές σχετίζονται με τις ανάγκες του λαού και όχι με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων. Γι' αυτό λέμε ότι στις σημερινές συνθήκες αυτό που προέχει είναι ακριβώς να μπουν στο επίκεντρο η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εντός των τυχών του συστήματος.
συστήματος. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική και το ρεύμα αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής και να δυναμώσουν επί της ουσίας οι πόλοι αντίστασης, ανυπακοής σε αυτή την πολιτική και στη Βουλή, αλλά και έξω στον δρόμο, στο μαζικό κίνημα. Πολιτική τοποθέτηση. Ο κ. Καθανασόπουλος, γιατί θυμάμαι και πριν από κάποια χρόνια, 15-16 πότε ήταν, είχαν γίνει και κάποια ένα από τα πολλά επεισόδια που ήσασταν και εσείς παρόν σε μια επιτροπή της Βουλής, σε ανάπτυξη, αν θυμάμαι καλά, ανεπτυξιακό νόμο, κάτι τέτοιο, με τους βουλευτές Χρυσής Αυγής. Θα ζήσουμε πάλι τέτοια σκηνικά, πιστεύετε? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι αν θα ζήσουμε στη Βουλή τέτοια σκηνικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά την υπόθεση αυτή. Γιατί ακριβώς οι Σπαρτιάτες, οι απόγονοι, τα ορφανά, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, της Χρυσής Αυγής, του νεοναζιστικού και νεοφασιστικού μορφώματος, έχουν ρίζες. Και έχουν ρίζες και τους τρέφει το ίδιο το σύστημα, τους χρηματοδοτεί το ίδιο το σύστημα και τους στηρίζει, γιατί αποτελούν παιδιά του συστήματος. Κοιτάξτε, στον πιο σκληρό πυρήνα του κράτους έχουν ισχυρές δυνάμεις. Αστυνομία, για παράδειγμα. Στις δυνάμεις αυτές έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν δεν είναι απέναντι στο σύστημα, είναι μέρος του συστήματος, το πλεισμένο χέρι του συστήματος, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο με νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν. Βεβαίως έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερα χρόνια στην κυβέρνηση, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η δίκη, δεν έχει τελεσυδικήσει. Αλλά από την άλλη τη μεριά, εμείς το λέμε καθαρά, ότι αυτό το μόρφωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την πάλη του λαού. Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης δεν υπάρχει. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν κατά καιρούς διάφορες τοποθετήσεις που τους ξεπλένουν. Ο Μιχαλολιάκος Καστιδιάρης είναι πίσω από τα σίδερα και ο Λαγός και λοιποί, επειδή αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό όμως βλέπετε όμως, βλέπετε όμως, κύριε Παπαχλημίτζο, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Βλέπετε όμως, κύριε Παπαχλημίτζο, ότι έχουν μια τεράστια δύναμη, έχουν μια δύναμη σημαντική. Αυτό δεν απέτρεψε να εκφραστούν διακοπικά. Δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς, κοιτάξτε, οι διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες, τα ξεπλήματα τα οποία κατά καιρούς έχουν γίνει, η ωραιοποίηση, παραστρατημένοι ψηφοφόροι που μπορούν να τους ψηφίζουν, όλα αυτά τροφοδοτούν αυτή την κατάσταση. Από αυτή την άποψη πρέπει να το λέμε καθαρά. Δεν υπάρχει. Και δεύτερον, προσέξτε να δείτε τι μεγάλη σημασία έχει ένα ισχυρό ΚΚΕ. Δέστε την ακροδεξία, το ρεύμα της ακροδεξίας στον υπόλοιπο νότο της Ευρώπης. Ναι. Το βλέπουμε και με το Vox στην Ισπανία και με τον Σαλβίνι στην Γαλλία και με την στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει αυτή η δυναμική, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ισχυρό αντιπαροδό που είναι το ΚΚΕ με την ισχυρή του δέσμη και την παρέμβαση. Δεν υπάρχει δυναμική. Ο εθνικισμός είναι η έλλειψη του κοσμοπολιτισμού. Το ένα τρέφει τ' άλλο. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ορατή διέξοδος αμφισβήτησης αυτών των κυρίαρχων πολιτικών, τόσο θα βλέπουμε να μετακινείται όπως ως εκρεμές από τον κοσμοπολιτισμό στον εθνικισμό. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η ριζοσπαστικοποίηση και αμφισβήτηση αποτελεί την απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα.